Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Kitchelab. Σήμερα θα φτιάξουμε κοτόπουλο γεμιστό με πέστο, θα συνοδεύσουμε με λαχανικά. Είναι το καλύτερο φαγητό που μπορείτε να προσθέσετε καθημερινά στη διατροφή σας, γιατί είναι εύκολο, γρήγορο, θρεπτικότατο και πεντανόστιμο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να φτιάξουμε το πέστο μας. Για το πέστο τα πράγματα είναι πολύ απλά. Θυμίζουν λίγο το πέστο alla genovese, αλλά δεν θα βάλουμε μέσα κοκκουνάρι, θα βάλουμε μέσα αμύγδαλα, γιατί είναι πολύ πιο οικονομικό. Οπότε, για το πέστο, τα έχω πει και άλλες φορές, αλλά θα το ξαναπώ. Είναι πολύ απλά τα πράγματα, αλλά έχουν συγκεκριμένη σειρά που πρέπει να μπαίνουν μέσα. Δηλαδή, στην αρχή, πάντα μα πάντα προσθέτουμε ελαιόλαδο, το βασιλικό μας. Ρίχνουμε μέσα και τη σκελίδα σκόρδο για να τη διαλύσουμε τελείως. Λίγο αλατάκι, γιατί θα βάλουμε στη συνέχεια το τυρί. Λίγο πιπεράκι και χτυπάμε πολύ καλά μέχρι να διαλυθεί τελείως ο βασιλικός μαζί με το λάδι και το σκόρδο. Στη συνέχεια θα προσθέσουμε όλα τα υπόλοιπα πάλι με δόσεις. Τέλεια. Σε αυτό το σημείο θέλω να δείτε ακριβώς τι έχουμε κάνει. Έχει λιώσει τελείως ο βασιλικός μαζί με το σκόρδο και το λάδι και είναι πολύ πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι, γιατί άμα δεν λιώσει ο βασιλικός και το σκόρδο μέσα, μετά μένουν ολόκληρα κομμάτια, είναι κάτι που δεν μας αρέσει. Και βέβαια το πέστο μας δεν θα βγει τόσο πράσινο έτσι και δελαστικό εφόσον δεν χτυπήσουμε στην αρχή το λάδι μαζί με το βασιλικό. Τώρα, το τυρί είναι το τελευταίο που μπαίνει πάντα μα πάντα σε ένα πέστο, γιατί άμα βάλουμε το τυρί, δένει πολύ γρήγορα το πέστο μας και ουσιαστικά βγάζει τα λάδια του το τυρί, οπότε τα αφήνουμε στην άκρη. Τα επόμενα υλικά είναι όλα τα υπόλοιπα εκτός από το τυρί, που σημαίνει ότι θα ρίξουμε μέσα τα αμύγδαλά μας, επειδή θέλουμε έτσι να κάνουμε λίγο πιο πρεστιζάτο το πέστο μας, θα βάλω ξύσμα από ένα λεμόνι. Και να σας πω ότι για να κάνουμε ακόμα πιο πρεστιζάτο το πέστο μας, θα βάλουμε μέσα λίγο βαλσάμικο ξύδι με μέλι. Και να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ βαλσάμικο ξύδι με μέλι Παν Ζαφυρόπουλος. Περιέχει ελληνικό μέλι και έχει γεμάτη γεύση και πλούσιο άρωμα. Δεν χρειαζόμαστε πολύ. Όσο πιο καλό το ξύδι, τόσο λιγότερο χρειάζεται να βάλουμε. Οπότε δύο κουταλιές της σούπας είναι αρκετές. Θα κλείσω και θα χτυπήσω καλά μέχρι που να διαλυθούν τελείως και οι ξηροί καρποί μου, δηλαδή τα αμύγδαλα. Και τελευταίο μας υλικό, όπως σας υποσχέθηκα, είναι πάντα το τυρί. Και όταν ρίξουμε το τυρί δεν χρειάζεται να κατέψουμε πολλή ώρα, ίσα να πάρει μία φορά το μίξερ. Τέλεια. Και το πέστο μας είναι έτοιμο. Το πέστο είναι αρκετά σφιχτό, γιατί θα το χρησιμοποιήσουμε για γέμιση, οπότε άμα είναι υδαρές, θα φύγει από το κοτόπουλο και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Οπότε τα αφήνω αυτό στην άκρη και παίρνω το κοτοπουλάκι μου. Λα 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 λα. Κοιτάξτε εδώ τι ωραίο που είναι. Θα ανάψω τα μάτια μου. Παίρνουμε το κοτόπουλο. Και όπως είναι, τα ανοίγουμε λίγο. Εδώ κάνουμε μια θικούλα. Όσο περισσότερο τα ανοίξουμε, τόσο καλύτερα. Αλλά δεν νοιαζόμαστε και πάρα πολύ να ανοίξει. Όσο ανοίγει, ανοίγει. Δεν πιεζόμαστε. Εδώ. Ένα. Δύο. Εντάξει, έτσι όπως θα κάνουμε το φαγητό, είναι ένα super food. Γιατί έχουμε την πρωτεΐνη από το κοτόπουλο, έχουμε το βασιλικό, τους ξηρούς καρπούς μας, το ελαιόλαδο. Οπότε, τι έχουμε μέσα στο φαγητό, είναι πάρα πολύ θρεπτικό και υγιεινό. Τώρα, αυτό πάει πίσω και ήρθε η ώρα να ρίξουμε το πέστο στα κοτοπουλάκια μας. Δεν το λυπόμαστε. Πρέπει όλο αυτό το πέστο να πάει στα 4 κοτοπουλάκια. Οπότε ξεκινάμε μία κουταλιά της σούπας στην αρχή. Εδώ. Και ό,τι περισσέψει το μοιράζω σε όποιο έχει μείνει λίγο παραπονεμένο. Αυτό ήταν λίγο παραπονεμένο. Και ποιο άλλο είναι παραπονεμένο, αυτό εδώ. Και τελειώσαμε. Τώρα θα ξαναφορέσω γάντια. Θέλω να ρίξω γενικά λίγο πιπέρι. Λίγο αλάτι. Εδώ και στο ξύλο κοπής, γιατί θέλω να αλατίσω από έξω τα κοτόπουλα και άμα τα καλύψω και τα ξαναπιάσω μετά με το λάδι και όλα τα υπόλοιπα, καταλαβαίνετε, είναι το λεγόμενο cross contamination και είναι κάτι που δεν θέλουμε, γιατί δεν θέλουμε να πιάσουμε καθόλου το κοτόπουλο και μετά να πιάσουμε αλασκεύη. Οπότε ρίχνω και λίγο λαδάκι πάνω στο ξύλο κοπής και λίγο πάνω στα κοτόπουλα και τυλίγω το κοτόπουλο εδώ, μαρινάρω στο αλάτι και στο πιπέρι και στο ελαιόλαδο και αφήνω στην άκρη. Ακριβώς το ίδιο θα κάνω και με το επόμενο. Και λίγο πέστο να μείνει απ' έξω. Ίσα μας αρέσει, γιατί καθώς ψήνεται μέσα στο φούρνο θα καεί και λίγο πάνω στη φωτιά, οπότε θα μας δώσει αυτή την ωραία γεύση που τελικά θέλουμε. Και τώρα όπως είναι, το τηγάνι μου καίει, θα δώσω χρώμα και από τις δύο πλευρές. Ίσα θέλουμε να δώσουμε λίγο χρωματάκι και εδώ. Και με το που πάρουν ωραίο χρώμα, κοιτάξτε, ίσα θέλω να πάρω χρώμα. Παπ,
γυρνάω από την άλλη. Και να φύγει λίγο πέστο δεν μας πειράζει. Θα σας εξηγήσω γιατί. Όλο αυτό το πέστο που βλέπετε ότι πάει πάνω το κοτόπουλο, καθώς ψήνει το κοτόπουλο, θα γίνει τραγανό και θα γίνει πάρα πολύ ωραίο και καραμελένιο. Γυρνάω και εδώ και εδώ και μόλις πάρουν ωραίο χρώμα, έχω το ταψάκι μου. Βάζω το ταψί και εδώ και ό,τι πέστο υπάρχει στο τηγάνι, ρίξτε το από πάνω, καλύψτε λίγο το κοτόπουλο εδώ. Κοιτάξτε. Αυτό πάει μέσα στο φούρνο που είναι προθερμασμένο σε 180 βαθμούς και θα ψήσουμε περίπου για 20 με 25 λεπτά και ανάλογα πόσο μεγάλα είναι τα κοτόπουλα. Αυτά είναι σχετικά μεγαλούτσικα, οπότε θα πάρει 25 λεπτά και αν είναι πιο μικρά θα πάρουν 20 λεπτά. Τώρα δεν έχω κλείσει το μάτι μου. Γιατί? Γιατί η σειρά έχει η γκριγέρα μου και τα λαχανικά μου. Γιατί πρέπει να συνοδεύσω με κάτι το κοτόπουλο. Οπότε, από τη στιγμή που ψήνεται 20 λεπτά στο φούρνο, γιατί να μην εκμεταλλευτώ αυτά τα 20 λεπτά και να κάνω μια ωραία γαρνιτούρα. Γιατί η γαρνιτούρα τα πράγματα είναι πολύ απλά. Έχω πάρει λαχανικά που ούτως ή αλλιώς έχω μέσα στο ψυγείο μου, δηλαδή μία μελιτζάνα, ένα κολοκύθι και δύο πιπεριές, όλοι έχουμε και τα κόψω σε ωραία κομμάτια. Εδώ. Εύκολα, γρήγορα και όμορφα. Πάει η πιπεριά. Πάμε και την άλλη την πιπεριά. Εδώ. Και εδώ. Πάει και αυτό στην άκρη. Το κολοκύθι μας κόβουμε το κοτσάνι και επειδή θέλουμε το φαγητό μας και στο μάτι έτσι να φαίνεται αρκετό, παίρνετε το μαχαίρι σας και κόβετε πλάγιες φέτες εδώ. Να φαίνονται μεγάλες. Τέλεια. Και τελευταία η μελιτζάνα μας. Και αυτή θα την κόψει σε ωραίες φετούλες, αλλά πιο λεπτές από όλα τα υπόλοιπα λαχανικά, γιατί η μελιτζάνα θέλει περισσότερο χρόνο ψησίματος. Και αρχίζει το σκαροτήγανό μου να παίρνει φωτιά. Μπολάκι, λαχανικά, διάφορα μέσα. Μπορείτε να βάλετε ό,τι άλλο λαχανικό σας έχει περισσέψει στο ψυγείο. Μπορείτε να βάλετε λίγο σέλινο, σελινόριζα, ακόμα και ντομάτες μπορείτε να ψήσετε. Ό,τι λαχανικό σας αρέσει μπορείτε να βάλετε. Θα ρίξουμε λίγο πιπέρι, λίγο αλάτι, λίγο ελαιόλαδο και δύο κουταλιές της σούπας βαλσάμικο ξύδι με μέλι πάνε ζαφυρόπουλος. Απλά τα πράγματα. Λάδι, ξύδι, τα μόνα υλικά που χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα για να μαγειρέψουμε τα λαχανικά μας. Είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος, ο πιο γευστικός, ο πιο εύκολος για να μαριναρούμε κατευθείαν τα λαχανικά. Είπαμε θέλουμε να κάνουμε κάτι εύκολο και γρήγορο και νόστιμο. Οπότε, σχαροτήγανο, παίρνω ωραίο χρώμα τα λαχανικά μου, το κοτόπουλο γίνεται στο φούρνο και μόλις γίνουν και τα δύο, θα σερβίρουμε σε ένα ωραίο πιατάκι για να φάμε. Τα λαχανικά μας είναι έτοιμα, το κοτόπουλο μας είναι τρυφερό και έτοιμο, έχει ψηθεί μέχρι μέσα-μέσα, οπότε ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Λοιπόν, θα πάρω λίγα λαχανικά, μα κοιτάξτε εδώ, στην δεξιά αυτή η γαρνιτούρα, τα ψητά λαχανικά, είναι η πιο απλή γαρνιτούρα που μπορούμε να βάλουμε σε ένα φαγητό και όταν βγαίνω πάντα στο εξωτερικό αναρωτιέμαι γιατί δεν έχουν αυτή την απλή γαρνιτούρα, έχουν τις πολύ σύνθετες αλλά όχι την απλή γαρνιτούρα απλά λαχανικά. Και εμείς στην Ελλάδα τη χρησιμοποιούμε κατά κόρον. Τώρα, θα πάρω ένα κοτοπουλάκι και αυτό που θα κάνω είναι να το κόψω. Κοιτάξτε πώς μου αρέσει να το κόβω. Κόβω εδώ, πλάγια. Μετά γυρνάω το μαχαίρι και κόβω και εδώ, πλάγια. Οπότε τι κάνω, ανοίγει καταπληκτικά. Κοιτάξτε εδώ τι ώρα που έχει γίνει μέσα. Οπότε όπως είναι, το βάζω στο πιάτο, το ανοίγω και έχω κάνει μια πολύ όμορφη σύνθεση. Κοιτάξτε εδώ πόσο ωραίο που φαίνεται το πέστο. Βέβαια, επειδή κάναμε ένα πέστο βασιλικού, ο βασιλικός είναι το μυρωδικό που θα βάλουμε στο φαγητό μας. Μας αρέσει. Και αυτό που θέλω σαν τελευταία πινελιά είναι λίγο φρέσκο πιπέρι και φυσικά μια σταλιά ελαιόλαδο. Με μηδέν κόπο, με το τίποτα, φτιάξαμε το πιο νόστιμο, ποιοτικό και θρεπτικό φαγητό που μπορούσαμε να φτιάξουμε. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Κοιτάξτε εδώ, δεν χρειάζεται να πιέσετε το μαχαίρι σας. Απλά θα κόψει σαν βουτυράκι το κοτόπουλο, γιατί είναι τόσο μαλακό, το ψήσαμε σωστά. Και τα πράγματα είναι ακριβώς όπως τα περιμένετε κι εσείς. Το κοτόπουλο είναι ψημένο στην εντέλεια. Το πέστο μέσα έτσι όπως το κάναμε με την οξύτητα που έχουμε βάλει και όλα τα υπόλοιπα υλικά έχει ουσιαστικά απογειώσει το κοτόπουλο γιατί έχει σάλτσα και γέμιση την ίδια στιγμή. Δεν χρειάζεται να βάλουμε πολλά υλικά. Είναι ό,τι πιο εύκολο, πιο ολοκληρωμένο, γευστικό, θρεπτικό μπορείτε να φτιάξετε. Είμαι σίγουρος πως τρελαθήκατε για άλλη μια φορά και θα φτιάξετε τη συνταγή. Είμαι σίγουρος πως μας αγαπάτε. Είμαι σίγουρος πως θα κάνετε share το βίντεο με όλους τους φίλους. Είμαι σίγουρος πως θα γράψετε comments κάτω από το βίντεο. Και είμαι σίγουρος πως θα πατήσετε επιτέλους αυτό το κουμπί που λέγεται subscribe και θα γραφτείτε στο κανάλι μας. Φιλάκια πάρα πολλά και ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!